Ναι, έτσι γίνεται, αλλά εδώ μετράει η σοβαρότητα. Δηλαδή, εδώ είναι η δημοσκόπηση που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Εδώ θέλουμε σοβαρότητα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να, το πώς εξελίχθηκε επιχειρησιακά. Αυτό θα το βρουν οι αρχές τώρα. Η ιστορία αυτή δεν το ξέρω, δεν είμαι παρόν. Λένε ότι πήγε να εμβολήσει ο Πιτσιρικάς. Δεν τα ξέρω. Αυτά θα τα βρουν υπηρεσιακά. Αν δηλαδή ανταποκρίθηκε σωστά ή λανθασμένα ο αστυνομικός. Όμως προηγουμένως έχουμε μία παραβατική συμπεριφορά. Την οποία παραβατική συμπεριφορά δεν θα την βγάζουμε με το αντίτιμο της παραβάσεως. Με συγχωρείτε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό είναι σωστό που λες. Δεν μπορείτε. Γιατί ακούω μία λογική. Γιατί το λέει ο Άρης αυτό. Εγώ λέει εδώ για παράδειγμα η Αργή. Σφαίρα στο κεφάλι για 20 ευρώ. Ναι. Είναι έτσι. Ναι. Έτσι είναι πράγματα. Αυτό τώρα δεν συνιστά σοβαρότητα. Από τη στιγμή που προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και να περάσει από πάνω τους, δεν είναι τα 20 ευρώ, έχουμε κάτι άλλο. Έχει ένα περιστατικό, ένα σκηνικό. Γι' αυτό σας είπα, το επιχειρησιακό σκέλος θα διερευνηθεί. Δεν είμαι παρόν, δεν το ξέρω, δεν έχω γνώμη. Όμως, ξεκίνησε από τα 20 ευρώ στο πρατήριο. Ο πρατηριούχος, ο υπάλληλος, είπε στους αστυνομικούς. Πίνουν καφέ. Ναι. Η Δίας πίνει καφέ. Ναι. Ένας πιτσιρικάς. Όταν δεν αντιδρά. Όχι, μισό λεπτό. Ορίστε. Πες την πρόταση, συγγνώμη. Ένας πιτσιρικάς έβαλε 20 ευρώ και έφυγε το παλιόπεδο. Ναι. Αλλά δεν περιγράφει, δεν έχει απέναντί σου είτε ληστεία με όπλο. Είτε ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με έκνομους, με ύποπτους, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Έχει ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Ναι, τι θέλουμε τη Δία. Εδώ τη Δία, τι θέλουμε, μισό λεπτό. Με την ίδια λογική, ναι. Τη Δία, τι θέλουμε. Να κάνει τα πίνει φραπέ. Θα το πούμε, παιδιά, κάτσε να έρθουν και οι συνάδελφοι, θα το συζητήσουμε όλοι μαζί. Τι πάμε θέλουμε. Να δούμε αν τον τύπο. Αν θέλουμε τη Δία να κάνει τη δουλειά τη, ναι. Θα κάνουν ναι. Τη δουλειά του. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, ξεκινούν να κάνουν μία καταδίωξη. Πήγε, υπήρξε μια παραβατική συμπεριφορά. Πήγε κάποιος, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, τα λέμε να κάνουμε μια ληστεία, αλλά μισό λεπτό, μέχρι τα 30 είναι καλά η ληστεία. Όχι αυτό μόνο, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Να αποφασίσουμε. Να το συζητήσουμε λοιπόν. Εάν είχαμε άλλο περιστατικό. Ναι. Αν υπήρχε ένας παραβάτης, ένας δράστης, ο οποίος είχε κλέψει, είχε ληστέψει ένα σπίτι ναι. Και είχε κάνει οτιδήποτε. Και τον κυνηγούσαν αστυνομικοί, τι θα λέγαμε. Μισό, εκείνη την ώρα θα ρωτήσουμε. Εκεί τι σου πήραν. Όχι, θα ρωτήσουμε τον ιδιοκτήτη. Τι σου πήραν. Αν σου πήραν μέχρι ένα χιλιαρικάκι. Είναι εντάξει. Εκεί αυτή η διαστασή θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι μια υπερασπιστική τακτική. Είναι μια υπερασπιστική. Η τακτική, αλλά θα την κρίνουμε ως... Δεν αντιλέγω ότι έχω την μετά και η υπερασπιστική τακτική όταν γίνεται πολιτική θέση, μισό λεπτό, θέλω να βγάλω ένα συμπερασματάκι να βγάλω, πολιτικό. Όταν η υπερασπιστική θέση, ο δικηγόρος και η οικογένεια θα πούνε αυτό που θέλουν να πούν. Θα το πούν. Σε δημοκρατία ζούμε, θα πούνε ό,τι θέλουν να πούν. Θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα κρυθούν αυτά που λένε. Η υπερασπιστική θέση όταν γίνεται πολιτική θέση στην Αυγή, αρχίζει το πρόβλημα για την Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορεί να σταυρώσει, δεν μπορεί να σταυρώσει χιλιοστό στις δημοσκοπήσεις. Αυτά. Φύγαμε στην καθημερινή. Πάμε καθημερινή, πάμε γρήγορα.